Στηρίξαμε την αυτοδιοίκηση, όπως είπε και ο πρόεδρος σας, με περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ έκτακτες χρηματοδοτήσεις, 1,2 δις ευρώ με χρηματοδοτήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία, τον ενεργειακό κόστος, μικρές παρεμβάσεις σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με ζητήματα καθημερινότητας, όπως η ναυαγωγιστική κάλυψη τα προηγούμενα χρόνια, και φυσικά με 275 και πλέον εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που άφηναν πίσω φαινόμενα όπως ο Ιαννός, ο Μπάλος ή τα πρόσφατα φαινόμενα στην Κρήτη, στην Αγία Πελαγία και στη Σιτία. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ λοιπόν έκτακτες χρηματοδοτήσεις για να είναι ανθεκτική η αυτοδιοίκηση και να σταθεί στα πόδια της όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πώς μπορεί επίσης να είναι πιο ισχυρή η αυτοδιοίκηση? Μπορεί να είναι πιο ισχυρή αν αναπτυχθεί. Και για να αναπτυχθεί χρειάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία. Και είναι πραγματικά ευχάριστη συγκυρία ότι αυτή την περίοδο έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση. Η πρόκληση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χώρα μας έχει πάνω από 70 δισεκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή της από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τα άλλα εγχώρια εργαλεία, όπως για παράδειγμα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, προκειμένου να επενδύσουμε όλοι μαζί σε έργα που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών προς το καλύτερο και φέρνουν δουλειές και προοπτική σε κάθε μικρή γειτονιά και γωνιά της πατρίδας μας. Μόνο εμείς στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ από αναπτυξιακά εργαλεία που ξεδιπλώνονται τώρα. 1 δισεκατομμύριο ευρώ είναι το πιο παλιό από τα εργαλεία αυτά, που είναι το Φιλόδημος 2. Μικρά έργα, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, αλλά πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα των πολιτών στις πόλεις και στα χωριά μας. Ένα μεγάλο επίσης πακέτο έχει να κάνει με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου μας, 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ ενταγμένα έργα, 1,8 δις ευρώ δημοπρατημένα, 813 εκατομμύρια ευρώ συμβασιοποιημένα και περίπου 287 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εκταμιευτεί. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία, επιτάχυνση του προγράμματος, η οποία εν πολλής οφείλεται στο γεγονός ότι το Μάρτιο του 2021, κύριε Ζαχαριάδη, υπογράψαμε την δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επομένως, μπορούσε το Υπουργείο Εσωτερικών να αποπληρώνει τα δάνεια που συνάπτουν οι Δήμοι με το Ταμείο Παρακαταρτικών και Δανείων, με ένα λογικό επιτόκιο, ώστε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, από το Υπουργείο Οικονομικών, να αντέξει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Επομένως, καλό είναι να σχεδιάζουμε, αλλά πρέπει να βάζουμε και τα χρήματα στο τραπέζι, με συνεργασία, με σχέδιο και με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα υποθηκεύει το μέλλον και δεν θα φανεί ότι χτίζουμε παλάτια στην άμμο.